Αξιότιμη με δόκτωρα Άλμπερτ Μπουρλά, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητοί εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και ιδρυμάτων της Βόρειας Ελλάδας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Γνωρίζουμε πια ότι ο δόκτωρ Άλμπερτ Μπουρλά δεν ξεχνά τις ρίζες του και είμαστε βέβαιοι ότι η Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποι της είναι καθημερινό σημείο αναφοράς και έγνοιας στη σκέψη και στην καρδιά του. Γνωρίζουμε πια ότι ο Δ. Άλμπερτ Μπουρλά ανήκει σε εκείνους που έδωσαν τον σκοπό τους να υπηρετούν το συλλογικό καλό. Η επιλογή της εταιρείας του, της Pfizer, να δημιουργήσει το κέντρο ψηφιακής καινοτομίας στην πόλη του, είναι πλέον για μας μια διαρκής υπενθύμηση της προσφοράς του. Ηγείται μιας φαρμακευτικής εταιρείας που κατέβαλε εντατικές προσπάθειες για την παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων, όπως αυτά κατά της COVID-19, που έσωσαν εκατομμύρια ζωές για ολόκληρο τον κόσμο. Η απόφασή του δε να προσφέρει τα έσοδα από το βιβλίο του Moonshot που έχει ως θέμα την ανακάλυψη του εμβολίου σε 10 φορείς και ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, επιδεικνύει για άλλη μια φορά αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια, ανθρωπιά, αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αξίες που όταν τις διαθέτουμε μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Τόσο κατά την πανδημία, όσο και τώρα με την ξενόφερτη ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να μετατρέψουμε τα αισθήματά μας σε πράξεις αλληλεγγύης και αλληλεγγύης προς τον άνθρωπο. Η πράξη του αυτή, να προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε φορείς και ιδρύματα της Θεσσαλονίκης που αγκαλιάζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ηλικιωμένους και ιδιαίτερα τους νέους και τα παιδιά που διαβιούν σε χώρους φιλοξενίας και υποστασίας, συνοδηγορεί στην πολιτική του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία στέκεται πλάι στο πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα Στηρίζω που υλοποιεί ο τομέας, με στόχο μια κοινωνία αλληλεγγύης. Μια κοινωνία που μπορεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες, ενότητα και αλληλοσεβασμό σε εκείνους που σήμερα έχουν ανάγκη. Γιατί η ικανοποίηση που προσφέρει η ανιδιοτελής προσφορά στον συνάνθρωπο δεν μπορεί να μετρηθεί. Δόκτωρα Άλμπερτ Μπουρλά, σε ευχαριστούμε.